είναι στο αίμα του, παρόλο που δεν κατάγεται από ναυτική οικογένεια. Με μακρόχρονη και επιτυχημένη διαδρομή σε διαφορετικούς τομείς της, πρόεδρος σήμερα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ο κυρίαρχος των ελληνικών θαλασσών. Προσωπικότητα που έβαλε τη σφραγίδα της στον τομέα των κρουαζιερόπλοιων διεθνώς, γαλουχημένος με τις αρχές του ευπατρίδιου Ευγένιου Ευγενίδη, δίπλα στον οποίο οθήτευσε επί χρόνια, στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε κάθε επιχειρηματική του δράση, ο κύριος Περικλής Παναγόπουλος είναι ο σημερινός φιλοξενούμενος της εκπομπής μας. Εγώ έχασα τον πατέρα μου σε ηλικία 6 ετών, μέσα στον πόλεμο το 1942. Οπότε ξέρετε και τα χρόνια μου. Και μετά τον πόλεμο, λόγω συγγενείας με τον μεγάλο ευεργέτη, τον εφοπλιστή, μεγάλο εφοπλιστή, τον Ευγένιο Ευγενίδη, ο οποίος ανέλαβε να με σπουδάσει, ανέλαβε να με μεγαλώσει. Και καταλάβατε ότι αμέσως οι σχέσεις μεταξύ Ναυτιλίας και μου δημιουργήθηκε από εκείνη τη μικρή ηλικία. Ήταν ευτύχημα βεβαίως ότι καθοδηγήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, μια δουλειά η οποία βέβαια σε εμάς τους Έλληνες ταιριάζει πάρα πολύ και γι' αυτό έχουμε προοδεύσει ως Έλληνες στην Ναυτιλία τόσο πολύ. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο ταιριάζει στον Έλληνα. Γεννήδης βέβαια πέθανε όταν εγώ ήμουνα 17 ετών. Αλλά παρόλα αυτά τα διδάγματα που έπαιρνα, διότι τότε Σάββατο βέβαια ήταν πλήρως εργάσιμη ημέρα, Κυριακή μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 2. Λοιπόν, δεν υπήρχαν οι ευκολίες και τα προνόμια που υπάρχουν σήμερα. Το Σάββατο ήταν κανονικά εργάσιμη. Εγώ κάθε Κυριακή που δεν είχα σχολείο, γιατί σχολείο Σάββατο ήταν επίσης σχολείο. Λοιπόν, πήγαινα στο γραφείο. Έπρεπε να πάω στο γραφείο, όχι ότι έκανε τίποτα το σπουδαίο, αλλά έβλεπα τους άλλους να εργάζονται και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, διότι ο Ευγενίδης είχε μεγαλώσει ως επαγγελματίας μέσα σε ένα χώρο εκλεκτών. Και ο ίδιος εκ της φύσεώς του ήταν ένας εκλεκτός άνθρωπος, ένας άνθρωπος πανέξυπνος, ο οποίος δημιούργησε και αυτός μία κατάσταση καινούργια για την ελληνική πραγματικότητα. Αλλά να σας δώσω να καταλάβετε η τάξη που είχε ο Ευγενίδης. Ένα γράμμα, γιατί τότε με γράμματα επικοινωνούσε ο κόσμος, λιγάκι τσακισμένο, λιγάκι ταλαιπωρημένο, λιγάκι ελαφρά μουντζουρωμένο, δεν έφευγε ποτέ από το γραφείο του και από την οργάνωσή του γενικότερα. Διδάγματα που πήρα κι εγώ πολύ μικρός. Έπειτα πρέπει να σας πω ότι πήγαινα στο σχολείο και παράλληλα δούλευα. Λοιπόν, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Επίσης τις διακοπές μου, εγώ τις διακοπές μου τις περνούσα δουλεύοντας. Επάνω στα βαπόρια για να μάθω βέβαια τη δουλειά, να μάθω πώς ζει ο ναυτικός, να μάθω τι παναπιπλίο, ποιες δυσχέρειες αντιμετωπίζουν, ποιες θάλασσες. Διότι ξέρετε, το βλέπουμε το επάγγελμα άλλες φορές ρομαντικά, άλλες φορές διαφορετικά. Ιδίως η νεολαία το βλέπει ως βιοποριστικό επάγγελμα, που είναι και βιοποριστικό και καλό βιοποριστικό επάγγελμα. Αλλά δεν έχουμε απόλυτα, όσοι μένουμε στη στεριά, απόλυτα κατανόηση τι πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά όλα τα πήρα σε πολύ μικρή ηλικία, να το λέω πολύ μικρή, 14 ετών, 15 ετών, έτσι. Λοιπόν, και μου έγιναν βιώματα, τα οποία βιώματα μου χρησιμεύσαν πάρα πολύ στη μελλοντική μου πορεία από τότε και μέχρι σήμερα και ακόμα μαθαίνω και μαθαίνω πολλά πράγματα μπορώ να πω. Διότι οι εξελίξεις γενικότερα είναι τέτοιες που δεν μπορεί να τις παραβλέψει κανείς. Ο κύριος Παναγόπουλος όχι μόνο δεν παραβλέπει τις εξελίξεις, αλλά κατά κανόνα τις διαμορφώνει. Έχοντας περάσει με επιτυχία από διαφορετικούς τομείς της ναυτιλίας, έχει εδώ και αρκετά χρόνια στρέψει και πάλι το ενδιαφέρον του στην επιβατηγό ναυτιλία, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια. Φτάσαμε να έχουμε μια συμμετοχή αρκετά μεγάλη, 17%, στην εταιρεία Stringes, της οικογένειας τότε Stringes, που ήταν η οικογένεια που είχε το κεφαλονιά Πάτρα, και εδώ περιορισμένη
δραστηριότητα στο Αιγαίο, που ήταν από τη Ραφίνα, δεν θυμάμαι τίποτε άλλο να υπήρχε τότε. Αυτά υπήρχαν και οι γραμμές της Αδριατικής. Προς το τέλος της δεκαετίας του 90 ήταν. Χωρίσαμε και πορευτήκαμε μόνοι μας, παραγγέλνοντας τα δύο superfast, τα δύο πρώτα superfast, τα οποία ναυπηγήσαμε στη Γερμανία. Ήταν εντελώς επαναστατικά, διότι για πρώτη φορά κάποιο πλοίο το οποίο έφευγε από την Πάτρα τη μια μέρα, την επομένη και την επομένη σε λιγότερο από 24 ώρες, ήταν στην Ανκόνα. Μεγάλη πρόοδος, τεραστία πρόοδος. Πρώτη φορά που αυτά τα πλοία μπορούσαν να έχουν ένα ψωμί το οποίο να προσφέρουν στον επιβάτη, στο φορτηγατζή κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο επιβάτης της χειμερινής περίοδου κυρίως. Ζεστό ψωμί και πολλά άλλα. Ανέσεις, καμπίνες άνετες, καμπίνες με το μπάνιο τους κλπ. Αυτά όλα τα προσφέραμε για πρώτη φορά. Ευτυχώς είχαμε μιμητάς. Είχαμε μιμητάς οι οποίοι ακολούθησαν μέσα σε μια μικρή προθεσμία, ακολούθησαν, ίσως όχι με την απόλυτη αντίληψη του τι κάναμε εμείς, αλλά πάντως ακολούθησαν. Ακολούθησαν, άρχισε να πραγματοποιούνται επενδύσεις στον τομέα της επιβατηγού ναυτιλίας. Πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε, δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι τότε. Σήμερα έχουμε καινούργια πλοία τα οποία κυκλοφορούν στις ελληνικές θάλασσες, αλλά υπάρχει και κάτι αλλά. Αλλά ο Έλληνας ταξιδεύων, ο νησιώτης, συνεχώς ζητάει παραπάνω, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι ήδη έγιναν φοβερά βήματα, ότι το παραπάνω ένα πλοίο το οποίο στοιχίζει 100 εκατομμύρια ευρώ για να αγοραστεί, να χτιστεί στην προκειμένη περίπτωση, χρειάζεται ανάλογα εισιτήριο υψηλό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές ανάγκες του, ότι τα λεφτά προέρχονται από τις τράπεζες και να μην προέρχονται από τις τράπεζες, πάντοτε το κεφάλαιο πρέπει να εξυπηρετηθεί. Από όπου και αν προέρχονται, πρέπει να εξυπηρετηθεί. Πληρώνονται τόκοι, πληρώνονται κεφάλαια, αποπληρώνεται η αξία των πλοίων συντοχρόνων. Και για να υπάρξει αυτό, πρέπει να υπάρξει λογική συμπεριφορά. Διότι ότι όλοι βάλουν εναντίον της εκτοπλοείας και όλοι ζητάνε. Ζητάνε και νησιά τα οποία έχουν μία κίνηση 20 επιβατών την εβδομάδα ή ακόμα και 10 επιβατών την εβδομάδα. Ευχαρίστως. Και ευχαρίστως και με μεγάλη συμπάθεια βλέπουμε αυτά τα αιτήματα και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε εν το μέτρο του δυνατού, διότι εάν το πλοίο μας περνάει απ' έξω, πάμε και χωρίς να έχουμε καμία επιδότηση. Υπάρχει ένα φαινόμενο ότι όλοι βάζουν τους προβολείς να φωτίζουν την εκτοπλοεία, διότι βρέθη εύκολη πρόσβαση σε προβλήματα τα οποία μεγιστοποιούνται. Διότι και τα αεροπλάνα έχουν πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Αεροπλάνα είτε πάνε στα νησιά, είτε πάνε στις χερσαίους προορισμούς, είτε πάνε μέσα στο εσωτερικό της Ελλάδος, είτε πάνε στην Ευρώπη ή στην Αμερική, πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Τις έχετε υποστεί κι εσείς, τις έχω υποστεί κι εγώ στα αεροπλάνα. Ακούτε να γίνεται αυτή η φασαρία. Σπανιότατα. Δεν λέω ποτέ, αλλά σπανιότατα. Εάν αργήσει ένα πλοίο 2 ώρες ή 3 ώρες, αμέσως δημιουργείται τα σαπιοκάραβα κλπ. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι κυρίως στις εποχές που είναι οι εποχές αιχμής και αυτές οι εποχές αιχμής είναι βεβαίως τα 5-6 Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, Ιουλίου-Αυγούστου, όπου όλοι θέλουν τα πάντα. Καμία εταιρεία, καμία οικονομική οντότητα σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να δημιουργηθεί ποντάροντας και στη βάση των απαιτήσεων της περίοδου αιχμής. Πάντοτε την περίοδο αιχμής θα υπάρχουν προβλήματα. Αυτό να το ξέρουμε. 58 εταιρείες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ακτοπλοεία που εξυπηρετούν με τα πλοία τους 84 γραμμές. Σε μια χώρα με το νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας, οι συνθήκες είναι ιδιάζουσες και τα προβλήματα χρειάζονται συλλογική αντιμετώπιση. Είναι 3 οι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται
στα θέματα της εκτοπλοείας. Αυτό είναι το κράτος φυσικά, το κράτος ως υπόπτης, διότι αυτή τη στιγμή είναι και ρυθμιστής και ο άμεσα ενδιαφερόμενος, διότι ανακατεύεται σε όλα δυστυχώς. Είναι αυτεργασία και η εργοδοσία. Είναι οι τρεις παράγοντες οι οποίοι οφείλουν να συνεργαστούν για να παρουσιάσουν ένα έργο από το οποίο θα μπορέσουμε να αντλήσουμε τη δυνατότητα να καλυτερεύσουμε ό,τι μπορεί να καλυτερεύσει μέσα στο Αιγαίο. Το οποίο στο Αιγαίο λέω κυρίως, υπάρχει και το Ιόνιο βεβαίως, αλλά το Ιόνιο είναι απλούστερη περίπτωση, διότι είναι 3-4 μεγάλα νησιά και κανένα δύο μικρά, αλλά το Αιγαίο έχει πάρα πολλά νησιά, έχει νησιά με χιλιάδες κατοίκους και έχει νησιά με δεκάδες κατοίκους. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να συνδυαστούν, υπάρχουν ιδιομορφίες και θα πρέπει επ' αυτού να συμφωνήσουμε τα τρία μέρη τα οποία προανέφερα, να βρούμε μία λύση στα χρονίζοντα προβλήματα. Και τα χρονίζοντα προβλήματα είναι πρώτα απ' όλα η νομοθεσία η οποία ισχύει αυτή τη στιγμή για την ακτοπλοεία και η οποία είναι παροχημένη διότι πλέον εδώ και πολλά χρόνια είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οφείλουμε να εφαρμόζουμε τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το οποίο κάνουμε εν μέρη μόνο και αγνοούμε ίσως άλλα μέρη τα οποία είναι ουσιαστικά για την εύρυθμο λειτουργία της ακτοπλοείας. Επίσης οι ελληνικοί κανονισμοί, οι ελληνικοί κανονισμοί εδιέτησης στην προκειμένη περίπτωση, εδιέτησης επιβατηγών πλοίων όπως ονομάζονται, αυτοί είναι κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι αναφέρονται σε πλοία που χτιζόντουσαν και υπήρχαν και εξυπηρετούσαν με τον τρόπο το δικό τους. Βεβαίως, τα νησιά τη δεκαετία του 50, του 60, ίσως και μέχρι τη δεκαετία του 70. Από εκεί και πέρα άλλαξαν τόσο πολύ οι συνθήκες, η τεχνολογία άλλαξε τόσο πολύ, οι απαιτήσεις του κοινού, του ταξιδεύοντος κοινού, αλλάξανε. Όλα αυτά δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Δεν αντιλαμβάνεστε τι λέω. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα ότι πρέπει το κράτος στην προκειμένη περίπτωση να αναλάβει την πρωτοβουλία, να μας καλέσει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι σοβαρά όλοι και με σοβαρότητα και με αίσθημα ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα έργο για το πλατύτερο κοινό, για το έθνος, να βρούμε μία συμφωνία ώστε να καλυτερεύσουμε τους όρους με τους οποίους λειτουργούμε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα τρία μέρη τα οποία ανέφερα σκέφτονται διαφορετικά και έχουν διαφορετικές ιδέες για το τι είναι καλό για την μερίδα που αντιπροσωπεύουν. Εκεί λοιπόν οι αντιθέσεις αυτές, οι οποίες θα έπρεπε να τεθούν σε ένα τραπέζι χωριστά και να δούμε ποιο είναι το κοινό συμφέρον, εκεί υπάρχει η εργοπορία και η κατ' ανάγκην αναβολή οποιασδήποτε θετικής πρωτοβουλίας. Στις εμπορικές και οικονομικές επιστήμες στην Ελλάδα, την Ελβετία και την Αγγλία, ο Περικλής Παναγόπουλος, ως ανήσυχο πνεύμα, ξεκίνησε την πορεία του στην ναυτιλία από πολύ νεαρή ηλικία. Το άρχισα full time, ας το πούμε έτσι, πλήρες ωράριο. Ήταν στο Λονδίνο, ήταν πλοία ψυγεία, τα οποία ο Ευγενίδης διαχειρίζεται ως διαχειριστής κάποιων σουηδικών εταιριών. Από εκεί άρχισα, δηλαδή άρχισα από τα πλοία ψυγεία και εν συνεχεία μετεπίδησα στα φορτηγά πλοία
Και έπειτα ήρθαν τα επιβατικά. Τα επιβατικά δεν ήταν κρουαζιερόπλοια εκείνη την εποχή, ήταν τα επιβατικά γραμμής. Τα επιβατικά που μετέφεραν επιβάτες υπερπόντιους από την Ευρώπη στην Αμερική και από την Αμερική στην Ευρώπη. Αυτό ήταν και από τις πρώτες δουλειές μου. Και εν συνεχεία βέβαια όταν άρχισαν τα αριωθούμενα επιβατικά αεροπλάνα να μας περνάνε πάνω από το κεφάλι και βλέπαμε τους υδρατμούς που αφήνανε, καταλάβαμε ότι το μέλλον των πλοίων που μετέφεραν επιβάτες ήταν περιορισμένο. Αυτό ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 60. Διατηρήθησαν αυτά τα πλοία για αρκετό καιρό, αλλά μέσα στα έτη 60 συνειδητοποιήσαμε ότι αυτά δεν υπήρχαν. Δεν είχαν το μέλλον που έπρεπε να έχουν και εστράφησαν τα επιβατικά πλοία, τα υπεροκειάνια τότε, προς τις κρουαζιέρες. Κρουαζιέρες βέβαια προϋπήρχαν, υπήρχαν από τον προηγούμενο αιώνα, από τα έτη 1800, από το 19ο αιώνα. Δεν ήταν κάτι το καινούριο, αλλά οι κρουαζιέρες είχαν άλλη έννοια. Οι τότε Λόρδοι Άγγλοι, οι Γάλλοι ευγενείς, οι τσιφλικάδες, οι εκείνοι που είχαν τα χρήματα, μπαίνανε σε κάποιο εμπορικό πλοίο, το οποίο έκανε το γύρο της Αφρικής φορτώνοντας